Ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Φίβος Βάρης και την νίκη με 1-0 τελικά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δυσκολευτήκαμε. Ο αντίπαλος μας περίμενε στα 2-3 του γηπέδου. Έκλεινε πάρα πολύ καλά τους χώρους. Οπότε είχαμε ένα πρόβλημα στο να δημιουργήσουμε φάσεις τόσες πολλές όσο σε άλλα παιχνίδια. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, επειδή είχαμε και ουσιαστικά αρχίσουμε να μεταφέρουμε την μπάλα από την δυνατή πλευρά του αντιπάλου στην αδύναμη, είχαμε λίγες τελικές ενέργειες. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια, είπαμε τι πρέπει να κάνουμε για να σπάσουμε την τόσο πολύ σφιχτή και οργανωμένη άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε φάσεις, ευτυχήσαμε να βάλουμε και γκολ. Το παιχνίδι κρίθηκε αυτό το γκολ. Όμως θέλω να σταθώ ότι σε γενικές γραμμές, παρότι δυσκολευτήκαμε στην κλειστή άμυνα του αντιπάλου, νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν και του ποδοσφαίρου που προσπαθούμε να παίξουμε, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό. Τι έλλειψη είχατε σήμερα? Ουσιαστικά έχουμε κάποια παιδιά που, επειδή είμαστε απαντησμένη ομάδα σε μικρή ηλικία, το έχουμε πει ουσιαστικά είναι η ΚΑΠΑ 18 μας, έχουμε σχολικές εκδρομές, έχουμε Εράσμους, είχαμε κάποιες απουσίες. Παρ' όλα αυτά, επειδή το πλάνο είναι κοινό, στηριζόμαστε σε όλα τα παιδιά, δεν υπάρχουν βασικοί, αναπληρωματικοί, έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν μένω στο ότι αν είχαμε αποσύρει ή όχι. Κότσι ικανοποιημένο από τη μέχρι τώρα πορεία τη ομάδα. Και θεωρεί ότι έχει επιτευχθεί εν μέρει ένα στόχο που είναι να βγουν παιδιά για την αντρική ομάδα στην πορεία? Θεωρώ ότι ο στόχο που έχουμε θέσει εξ αρχή και ήταν ένα σημαντικό στο να δημιουργήσουμε ποδοσφαιριστέ, στο να εκπαιδεύσουμε ποδοσφαιριστέ σε πιο απαιτητικές συνθήκες από ό,τι να παίζαμε στο πρωτάθλημα των Ακαδημιών, σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει. Εννοείται ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να διορθώσουμε. Δεν έχουμε φτάσει το ταβάνι μας, ούτε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δημιουργήσει 20 ποδοσφαιριστές ικανούς να παίξουν στο δικό μας τμήμα. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά που γίνει θεωρώ ότι είναι αξιόλογη, είναι πάρα πολύ καλή και ναι, μπορώ να πω ότι υπάρχουν παιδιά που μελλοντικά μπορούν να συνεχίσουν το ανέκδοτο μαθήμα. Και έχουν ήδη αγωνιστεί κάποια παιδιά. Εννοείται. Στη διάρκεια της χρονιάς, ειδικά από την περίοδο των εορτών, Χριστουγέννων και μετά, αρκετά παιδιά απορροφήθηκαν εξ ολοκλήρου στο αντρικό μαθήμα. Και παράλληλα υπήρχαν και παιδιά που κάνανε καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς παράλληλες προπονήσεις με το αντρικό μαθήμα και τη φίλη ομάδα, την ΚΑΠΑ 18. Άρα, εν μέρει ο στόχος έχει επιτευχθεί, έτσι? Θεωρώ ότι ναι. Είμαστε ακριβώς στο πλάνο που είχαμε θέσει. Δεν έχουμε παρακλίνει καθόλου και μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Ευχαριστούμε.